Και πάμε να δούμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στο ρεπορτάζ που ετοίμασε η Λίλιαν Τσουρλή, πώς αντιδρούν οι οικογένειες ΛΟΑΤΚΙ για το θέμα της τεκνοθεσίας, αλλά και όλη αυτή την αντιπαράθεση που έχει πυροδοτήσει. Στο πλευρό τους στέκονται ανοιχτά πολλοί καλλιτέχνες. Έτοιμες να προασπίσουν τα δικαιώματα των παιδιών τους είναι δεκάδες οικογένειες ΛΟΑΤΚΙ σε όλη τη χώρα με αφορμή τη συζήτηση αλλά και τις αντιδράσεις για τον νόμο για τα ομόφυλα ζευγάρια. Η Στέλλα Βελιά, που ανήκει στις οικογένειες Ουράνιο Τόξο, μιλά για όλους αυτούς που βάζουν εμπόδια στην αναγνώριση των παιδιών τους. Είναι πάρα πολύ άδικο αυτό. Θα ήθελα να σκεφτούν οι άνθρωποι πώς θα ένιωθαν αν δεν μπορούσε το παιδί τους να έχει ένωμη σχέση μαζί τους, να πηγαίνουν να το παίρνουν από το σχολείο, να μπορούν να το συνοδεύσουν στο νοσοκομείο, να μπορεί να τους κληρονομήσει το παιδί τους μόνο και μόνο για κάτι που τυχαία είναι, γιατί φοράνε γυαλιά ή γιατί έχουν καστανά μάτια ή γιατί έχουν ύψος κάτω από 1,60. Της ίδιας τάξης διάκριση είναι αυτή. Στο πλευρό των ομόφυλων ζευγαριών στέκεται πλέον ανοιχτά και η Πέγκη Ζήνα, καθώς όπως υποστηρίζει, όπου υπάρχει πραγματική αγάπη, δεν πρέπει να μπαίνουν εμπόδια. Ανεξαρτήτου φίλου, θα πρέπει οι άνθρωποι που αγαπιούνται πραγματικά να μπορούν να είναι βάση νόμου μαζί. Να μοιράζονται την αγάπη τους, να μοιράζονται τα περιουσιακά τους στοιχεία, τη ζωή τους. Και να έχουν το δικαίωμα να μεταλαμπαδεύσουν αυτή την αγάπη και τη συντροφικότητα σε οποιοδήποτε πλάσμα. Θέση παίρνει και ο βουλευτής της Πλεύσης Ελευθερίας και πρόεδρος του Σωματείου Ελλήνων Ηθοποιών. Ήρθε η ώρα να τελειώσει πια η καταδυνάστευση τόσων εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλη τη γη. Η κυβέρνηση οφείλει να φέρει στη Βουλή το νομοσχέδιο όπως έχει υποσχεθεί. Στη χώρα μας έχει θεσμοθετηθεί από το 2015 το Σύμφωνο Συμβίωσης και για τα ομόφυλα ζευγάρια. Όμως δεν είναι δυνατή η από κοινού υιοθεσία παιδιών όπως και η σύναψη πολιτικού γάμου. Πάντως η τεκνοθεσία από ομόφυλα ζευγάρια είναι νόμιμη σε 26 χώρες.